Ο Άγιος Σπυρίδων Πιερίας είναι ένα πανέμορφο χωριό που αξίζει να το επισκεφθεί κανείς. Περιποιημένα σπίτια, όμορφοι δρόμοι και μια μεγάλη πλατεία όπου δεσπόζει η ομώνυμη πετρόκτιστη εκκλησία. Ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από Σαμαρινιώτες Βλάχους. Το 1955, μετά την εγκατάσταση των Σαρακατσανέων, το χωριό αποσπάστηκε και δημιουργήθηκε νέα κοινότητα που πήρε το όνομα της εκκλησίας του χωριού. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα σε απόσταση μικρή, έτσι. Το χωριό δεν χρειάζεται πολλά πράγματα, λίγη υποστήριξη από την πολιτεία και όλα θα πάνε καλά. Οι κάτοικοι του Αγίου Σπυρίδωνα είναι Σαρακατσανέοι και Βλάχοι που κατάγονται σε μεγάλο ποσοστό από τη Σαμαρίνα. Ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Στο παρελθόν καλλιεργούσαν κυρίως καπνά, ενώ σήμερα έχουν στραφεί και σε άλλες καλλιέργειες, όπως αμπέλια και ακτινίδια. Οι κάτοικοι του Αγίου Σπυρίδωνα Πιερίας ζητούν από την πολιτεία να προσέξει τον πληθυσμό της περιοχής. Σαρακατσάνοι και Βλάχοι. Έχουμε και από τα δύο. Είναι δυνατά στοιχεία για τα δύο. Δυνατά, πολύ δυνατά στοιχεία. Πολύ καλός κόσμος. Αυτά. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο παραπάνω προσοχή. Σε ποιο επίπεδο προσοχή? Σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς. Κυρίως να στηρίξει κυρίως την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Ένας κτηνοτρόφος, μία ζωή είναι τζάμπα και το γάλα και το κρέας. Είναι μία ιδία. Είναι για πούλημα, δεν συμφέρουν πλέον. Μας μένει μόνο η κούραση και η τυράννια, όπως λέμε στο χωριό, σαν κτηνοτρόφοι. Η αγροτιά πάει και αυτήν κατά νέν πάει, ήδη το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Ασχολούμαστε με τα ακτινίδια και με τα αμπέλια και κτηνοτροφία γενικά στο χωριό εδώ πέρα. Αλλά δεν αξίζει τίποτα. Το ψωμί ίσα ίσα παίρνουμε. Όλα τα άλλα είναι έξοδα και πληρώνουμε τις υπηρεσίες. Εκεί καταντήσαν το ελληνικό κράτος, που ήμασταν η πιο δυνατή χώρα οικονομικά και την ξεφτύλισαν. Τώρα τελευταία ναι, βάζουν αμπέλια, ακτινίδια, ρόδια, κηδόνια, ό,τι προχωράει σε αυτή τη χώρα, γιατί όπως βλέπουμε τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ μετά την κρίση. Αλλά ναι, έχουν γυρίσει τις εναλλακτικές καλλιέργειες, αυτές που παράγουν και βοηθάνε πιο πολύ τις οικογένειες. Οι νέοι μένουν στο χωριό? Ναι, μένουν στο χωριό. Είναι καλό σημάδι αυτό, τουλάχιστον σε γενικό πλαίσιο, όπως βλέπουμε στην Ελλάδα που φεύγουν έξω. Εδώ στο χωριό μας μένουν γιατί έχουν με κάτι να ασχοληθούν. Το χωριό έχει πολιτιστικούς συλλόγους με πλούσια δράση και γιορτάζει στις 12 Δεκεμβρίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Σπυρίδωνα.